Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, πολύ σύντομη εισαγωγή, δευτερολέπτο. Η δικαιοσύνη υπηρετεί την κοινωνική ειρήνη. Δεν προκύπτουν άστεγοι για να υπηρετούνται οι θεσμοί, προκύπτουν θεσμοί για να μην υπάρχουν άστεγοι. Εργαλεία της έχει τον νόμο, τα δικαστήρια και τη διοίκηση. Και αν η αποστολή της κάπου φαίνεται να ματαιώνεται, η διορθωτική πολιτική που βαραίνει την κυβέρνηση ασκείται μέσω προτάσεων νόμων και με αναβάθμιση των υποδομών. Σε καμιά περίπτωση το κράτος δικαίου δεν επιτρέπει επεμβάσεις σε εξατομικευμένες υποθέσεις. Καθώς όμως ο πολίτης της δημοκρατίας είναι εκείνος που μετέχει κρίσεως και αρχής, Αριστοτέλης, πολιτικά, έφυγε ο κύριος Ζουράρης, ευθύνη μας θα είναι αφενός να δημιουργήσουμε συνθήκες για την αξιοκρατική είσοδο και ανέλυξη δικαιοσύνη και να διευκολύνουμε την κοινωνική και επιστημονική κριτική των λειτουργιών της, καθώς και να διασφαλίσουμε τη συνοχή διοίκησης κοινωνίας. Με αυτό το πνεύμα συντάχθηκε το ακόλουθο πρόγραμμα με επίγνωση ότι ως επιμέρους στόχους της η δικαιοσύνη έχει βέβαια ενώπιόν της τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τις αρμονικές κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις, την ασφάλεια, κατεξοχήν με την καταπολέμηση της βίας και της διαφθοράς. Ήδη ωστόσο είχα επισημάνει δύο μεγάλα της προβλήματα, ήδη με τις προγραμματικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης, και αυτά είναι η βραδύτητα της απονομής της δικαιοσύνης και οι κακές συνθήκες στις φυλακές της χώρας. Ως προς την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, πρώτα, ο διαθέσιμος χρόνος για το νομοθετικό έργο ποικίλης ύλης κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης, όπως είναι ευνόητο, ήταν αισθητά μικρότερος των 7 μηνών. Ως εκ τούτου, μόνο χειρουργικές επεμβάσεις επιτάχυνσης διαδικασιών στα δικαστήρια έγιναν δυνατές. Αναφέρομαι στην επιτάχυνση του πτωχευτικού δικαίου, στη διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου και στην επιτάχυνση ορισμένων διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των ειρηνοδικείων. Οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις κληροδότησαν μεταξύ άλλων και δύο κεφάλαια της πολιτικής διοικονομίας που διαμορφώθηκαν ως προαπαιτούμενα κατά ανάγκη και όχι μετά από διεξοδικό και ουσιαστικό διάλογο με φορείς και λειτουργούς. Ως εκ τούτου θα επιδιωχθεί η συντομότερη δυνατή στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων βέβαια της χώρας επανεξέταση των κεφαλαίων, των συγκεκριμένων κεφαλαίων. Αντίθετα, έγκαιρα, με τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων, θα προχωρήσουν οι υπόλοιπες σχετικές με το Μνημόνιο Κατανόησης Καινοτομίας, οι οποίες εισάγουν μεταρρυθμίσεις ευπρόσδεκτες από τον ελληνικό χώρο, όπως είναι το νέο πτωχευτικό δίκαιο και οι ρυθμίσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Παρά τις χειρουργικές επεμβάσεις πάντως, το γενικότερο θέμα της βραδύτητας της δικαιοσύνης, θέλω να είμαι σαφής σε αυτό το σημείο, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό γιατί σπανίως εδώ είναι δυνατές οι σύντομες και βραχυπρόθεσμες λύσεις. Κατά βάση, χρειάζεται μια επέμβαση η οποία να είναι μακρόχρονη και πολυεπίπεδη στην νομοθεσία, στην απονομή της δικαιοσύνης και στη διοίκηση. Αυτή η συστημική αλλαγή βρίσκεται τώρα στο στάδιο της οργάνωσης, αφού έχουν συγκροτηθεί ομάδες εργασίας και νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που επεξεργάζονται τα νέα εργαλεία. Η ανάπτυξη σχετικού νομοθετικού έργου θα στηριχτεί κυρίως σε κωδικοποίησεις, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της διάσπαρτης, δυσεύρετης και δύσχρηστης πολυνομίας. Κέρια και απαραίτητη παράμετρος της εύρυθμης και ταχείας δικαιοσύνης, φυσικά, είναι η στελέχωσή της με επαρκή αριθμό δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και η διευκόλυνση της συμβολής των άλλων σημαντικών νομικών λειτουργών, όπως είναι οι δικηγόροι,
οι συμβολιογράφοι και οι δικαστικοί επιμελητές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα διεκδικήσει την ενίσχυση αυτών των στελεχών και κλάδων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ειδικότερα νομοθετικά μέτρα που θα προωθηθούν το ταχύτερο, μνημονεύω τα εξής. Ουσιαστικές και δικονομικές ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Θα αναφερθεί αναλυτικότερα εδώ ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Παπαγγελόπουλος. Ρυθμίσεις για τη φοροδιαφυγή. Τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη με εξορθολογισμό των τελών και των παραβόλων, ώστε να διευκολύνονται οι αδύνατοι. Αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης των δικαστηρίων, αναμόρφωση του οργανωτικού πλαισίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών, μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία της διοικητικής δικαιοσύνης, όπως η θεσμοθέτηση ενός συστήματος συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών, καθώς και μεταρρυθμίσεις στον κώδικα περί δικηγόρων, πάντοτε με συμμετοχή των αρμοδίων στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και άλλα συναφή. Οπωσδήποτε θα συνεχιστούν τα έργα τα οποία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ενισχύουν τις υποδομές της δικαιοσύνης, όπως η ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών της. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι εκκρεμεί η ενσωμάτωση αριθμού ευρωπαϊκών οδηγιών, μάλιστα για ορισμένες από αυτές τις κυρώσεις υπάρχουν πρόστιμα λόγω καθυστερήσεων. Χρειάζεται τέλος να μνημονευθεί και ένα νέο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δικαστηριακές υποδομές της χώρας μας. Μόνο κατά τα τελευταία χρόνια καταγράφεται το φαινόμενο της διεξαγωγής δικών με υπέρμετρο αριθμό κατηγορουμένων, μαρτύρων, συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης, καθώς και με ζήτηση χώρων για δημοσιογράφους. Η χώρα μας δεν ήταν έτοιμη. Δεν είχε ανάλογες μεγάλες αίθουσες, ούτε είχε δυνατότητα έγκαιρης κατασκευής νέων μέσα στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια πάντως διασκευών και διαρρυθμίσεων που προχωρεί, αλλά δεν πάβει να υπάρχει μια ανάγκη υπομονής των φυγωμένων. Σε ό,τι αφορά τώρα το σοφρονιστικό σύστημα. Η δικαιοσύνη δεν εκδικείται. Ίσα-ίσα εξευμενίζει τις ερηνίες ώστε να εκλείψει η βία και να καλλιεργείται ο ανθρωπισμός. Εν προκειμένου, σε ό,τι αφορά τα πράγματα του σοφρονιστικού συστήματος, τώρα η κατάσταση έχει γίνει πιο συγκεκριμένη. Παρά τις συγκρουσιακές αντιλήψεις, στην πραγματικότητα η ασφάλεια και ο ανθρωπισμός διασφαλίζονται συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. Οι ασπίδες κατά της υποτροπής του εγκλήματος μετά την αποφυλάκηση είναι η κατάρτιση του κρατουμένου, η εκπαίδευσή του, η διατήρηση δεσμών με την οικογένεια και στη συνέχεια η μέρημνα για την επανένταξή του. Η πολιτική αποσυμφόρηση των φυλακών που ολοκληρώθηκε πλέον με την εφαρμογή του νόμου 43-22 δεν ήταν μόνο ένα δικαιοκρατικό αίτημα και μια προσαρμογή στις διεθνείς επιταγές ανθρώπινων δικαιωμάτων και στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θυμίζω ότι η χώρα μας έχει πληρώσει ήδη πρόστιμα αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ για τις συνθήκες στις φυλακές, ενώ οι επανειλημμένες στο μέλλον καταδίκες που απειλούνται θα οδηγήσουν σε πολλαπλάσιο ύψος χρηματικών ποινών. Είναι σαφές λοιπόν ότι η αποσυμφόρηση αποτέλεσε το αναγκαίο πρώτο βήμα. Την αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη, ώστε τώρα πια να αναπτυχθούν δομές που θα καταπολεμούν τη φθοροποιό απραξία και θα μεθοδεύουν την επανένταξη. Ενώ επίσης θα παρέχουν φροντίδα προς τις πιο ευάλωτες ομάδες κρατουμένων. Γνωρίζω βέβαια ότι υπάρχουν πρόσωπα και οργανωμένα συμφέροντα που ακούγοντας από μακριά τις επισημάνσεις αυτές για την αποσυμφόρηση θα αναθερμάνουν την πολιτική τους, την πολεμική τους, ανακυκλώνοντας όσα φοβικά και αντιεπιστημονικά ισχυρίζονται εδώ και μήνες. Θα επαναλάβω εδώ απλώς ότι η πρόσφατη νομοθεσία καινοτόμησε μόνο σε ό,τι αφορά τις απολύσεις ειδικών κατηγοριών κρατουμένων. Αναπήρων, υπερηλίκων,
ανηλίκων και φιλοξενούμενων, είναι ειδική αυτή η κατηγορία, αλλοδαπών. Απολύσεις που αποδόθηκαν ηχηρά και ψευδώς τον τελευταίο καιρό στο τελευταίο νομοθέτημα θα είχαν λάβει χώρα στην πραγματικότητα και με την νομοθεσία που ίσχυε προηγουμένως. Άξια μνήμας όμως είναι και η εξής εξέλιξη. Προετών η CPT, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των βασανιστήριων, κοινοποίησε επικριτική δημόσια δήλωση, public statement, κατά της χώρας μας για τις συνθήκες στις φυλακές της. Πρόκειται για στιγματισμό της χώρας μας πανευρωπαϊκής εμβέλειας. Ανάλογες δηλώσεις έχουν γίνει μόνο για τη Ρωσία και την Τουρκία, ο οποίος όχι μόνο στιγματίζει ηθικά, αλλά λαμβάνεται υπόψη και από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο καταδικάζει και επιβάλλει τα πρόστιμα. Ήδη όμως η ίδια Επιτροπή, κατά τον Απρίλιο του 2015, πραγματοποίησε νέα επιθεώρηση στις φυλακές της χώρας μας, στη χώρα μας με το κακό μητρό, και το πρόσημο γίνεται θετικό. Όχι μόνο δεν επαναλαμβάνεται η δημόσια δήλωση, αλλά αναγνωρίζονται σοβαρές προσπάθειες της χώρας για βελτιώσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα ειδικά την υγειονομική περίθαλψη των κρατουμένων, σε επιχειρήτη αναβάθμισή της, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, χάρη στην προεργασία που προηγήθηκε, σε ένα περίπου μήνα θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει σε μια μονάδα απεξάρτησης στη φυλακή Διαβατών. Κατά την εκτίμησή μου, με αρτιότητα μοναδική στον ευρωπαϊκό χώρο. Ελπίζω εντός του Οκτωβρίου θα εγκαινιαστεί. Μια μεταρρύθμιση μεγάλης εκτάσεως που προωθεί επίσης με ταχύτητα τους ρυθμούς, είναι η εξής. Ο νόμος 4139 του 2013 προβλέπει έναν εναλλακτικό δρόμο απεξάρτησης αντί του κοινού εγκλεισμού για κατηγορίες εξαρτημένων κρατουμένων. Είναι γνωστό ότι η ολοκληρωμένη απεξάρτηση αποτρέπει την εγκληματική υποτροπή, και αυτό είναι καταγεγραμμένο, είναι ερευνημένο, είναι δεδομένο, ενώ αντίθετα η κοινή φυλάκιση δεν το κατορθώνει. Η ανάπτυξη του συστήματος απεξάρτησης εντός αρχικά και εκτός των φυλακών ήδη έχει αρχίσει. Σχετικές προπαρασκευαστικές μονάδες σωματικής και ψυχολογικής απεξάρτησης οργανώνονται σε 20 φυλακές της χώρας, ενώ οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί διαθέτουν δομές υποδοχής για επανένταξη. Το δίκτυο αυτό θα ολοκληρωθεί σύντομα. Επίσης, πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία 3 νέα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας εντός των φυλακών, στα Χανιά, στο Δομοκό και στην Ιγρήτα. Τέλος, χρήσιμα συμπεράσματα, ικανά να στηρίξουν αυτή την πολιτική αναδόμησης, θα προκύψουν και από την ειδική μελέτη οικονομικών στοιχείων της λειτουργίας της φυλακής, η οποία γίνεται για πρώτη φορά. Ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα τώρα. Θα ρυθμιστούν νομοθετικά ορισμένα θέματα κράτους δικαίου και ισονομίας, όπως η νέα μορφή συμφώνου κοινωνικής συμβίωσης με αναγνώριση γάμου ομοφύλων και ετεροφύλων, οι νέες εγγυήσεις ελευθερίας του τύπου, ώστε να διασφαλίζονται οι πολίτες από το γνωστό φαινόμενο κυτρινισμού, αλλά από την άλλη να αποθαρρύνονται και οι υπέρογες και καταχρηστικές αποζημιώσεις που μπορούν να λειτουργήσουν σαν άτυπη λογοκρισία, καθώς και θέματα που αφορούν την αντιρατσιστική νομοθεσία που δεν καλύπτει ισομερώς σήμερα το ζήτημα, το πεδίο του ρατσιστικού λόγου αφενός και των ρατσιστικών πράξεων αφετέρου. Άλλες οργανωτικές παρεμβάσεις θα αφορούν τη σύνταξη σχεδίων όπως Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αντίστοιχο κατά του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας, αντίστοιχο μάλλον εκπαίδευση για τα δικαιώματα του ανθρώπου στην τυπική εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση αρμόδιων λειτουργών και λήψη άλλων μέτρων για την εντατικότερη συμμόρφωση της αποφάσης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που αφορούν την Ελλάδα. Συνοψίζοντας, κατά το πρώτο επτάμηνο του έτους έγιναν κάποιες επίγουσες διορθωτικές παρεμβάσεις στην νομοθεσία. Τώρα είναι πλέον ο κατάλληλος χρόνος για κτίσιμο, για δημιουργία νέων δομών που θα υπηρετούν τη δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ.